Επομένως, όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι εδώ πέρα είμαστε εδώ και διεκδικούμε από τα 28.000 ευρώ που τους ζητήσανε να μην επιστρέψει τίποτα και θα συνεχίσουμε με κινητοποιήσεις έως ότου πάρθει πίσω αυτή η άδικη απόφαση. Τη θεωρούμε απαράδεκτη και πιστεύουμε πως θα πρέπει να τοποθετηθεί τόσο το τμήμα των ηλεκτρολόγων όσο και η Βρετανία του ΑΠΘ σχετικά με το ζήτημα αυτό.